Εδώ είμαστε λοιπόν, γεμάτη διάθεση και ενέργεια και το All In Motion απογειώνεται. Η αδρεναλίνη στα ύψη, κινητήρες που βγάζουν φλόγες, ακροβατικές μανούβρες που ξεφεύγουν από τα όρια της φαντασίας και η απόλαυση χτυπάει κόκκινα. Πολλά τα G και οι άπειρες φωτογραφικές μηχανές παλεύουν για να το παθανατήσουν. Πολιτικά, μαχητικά αεροσκάφη συνεργάζονται για ένα και μόνο λόγο, τη δική μας ευχαρίστηση. Ακούμε τον εθνικό μας ύμνο. Και βλέπουμε τους πιλότους της πολεμικής μας αεροπορίας να ψηφούν τους νόμους της φυσικής, χαιρετούν το πλήθος με το δικό τους τρόπο και εισπράττουν χιλιάδες χειροκροτήματα. Βλέπουμε low pass με 450 μίλια την ώρα, που αλλιώς μεταφράζονται σε 800 χιλιόμετρα την ώρα. Η μουσική από τους κινητήρες για τα αυτιά μας, πρωτόγνωρο συνέστημα. Βέλγοι, Ιταλοί πιλότοι καταχειροκροτήθηκαν. Το ίδιο και οι Έλληνες, που την αγάπη τους και τη γνώση τους τη μεταφέρουν σε νέους επιδείξους πιλότους. Η Aerobatic Team της Olympus Academy πρωτοπορεί ξανά. Pilot, ο κ. Αναστασιάδης, που θα τον γνωρίσουμε καλύτερα στη συνέχεια, που θα πετάξουμε μαζί του. Co-pilot, μια γυναίκα ξεχωριστή, η Ολυμπία Γιαννακίδου, που δείχνει το δρόμο σε γυναίκες που θα ήθελαν να γίνουν οι ίδιες πιλότοι. Τα ακροβατικά της Olympus Academy από το cockpit ενός Cessna 152. Αλλεπάλληλα διπλά loops, split, παύλα S, vertical, περιδίνηση, low pass, κάποιες από τις πολλές μανούβρες πραγματοποιήθηκαν. Και τα χειροκροτήματα χιλιάδες, αποδεικνύοντας σε όλους πως η γνώση μπορεί στην πράξη να κάνει ακόμη και τους πιο δύσκολους ελιγμούς μανούβρες ασφαλείς. Είδαμε το ελικόπτερο της Αεροσπεσιάλε 365 που είναι παρόμοιο με το γνωστό Super Puma. Στα χέρια του λιμενικού σώματος κάνει θαύματα. Και δεν αναφερόμαστε μόνο σε ακροβατικές φιγούρες, αλλά και στο ότι το πλήρωμα του Αεροσπεσιάλε έχει σώσει άπειρες ζωές όποτε και όπου και αν χρειάστηκε. Μοναδικό θέαμα και από τα Σινούκ, με ρήξεις ανδρών των ειδικών δυνάμεων, ελικόπτερα του πολιτικού ναυτικού, Aegean Hawk, το AC-22 και το Adrenaline Explosion F-16 της ομάδας ZEVS. Το παρόν έδωσαν όχι μόνο στατικά, σαν σε μουσείο, αεροσκάφη που μας μετέφεραν σε μια άλλη εποχή, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά πως η τεχνογνωσία και το μεράκι κάνει θαύματα. Ιδιωτικά ελικόπτερα μεταφοράς προσωπικού και εναέριων εργασιών έδειξαν τις άπειρες δυνατότητες ελιγμών από κινητήρες που δουλεύουν στις 15.000 στροφές, αποδίδοντας 850 ύπους και καταναλώνοντας 200 λίτρα κυροζήνης την ώρα. Μινκ, AC-22, ελικόπτερα, πολιτικά αεροσκάφη, πολεμικά μαχητικά γέμισαν τον Τατόι. Χιλιάδες κόσμου, εσείς όμως που δεν είχατε την ευκαιρία να τα δείτε από κοντά, χειροκροτήστε τους από το σπίτι. Το αξίζουν. Απολαύστε.